Μάγκης, πιάστε τα γιοφύρια! Βαστάτε Τούρκοι τάρματα! Και έχω και υλικό! Ο κύριος Μπουσουλόπουλος! Τι είπε ο κύριος Μπουσουλόπουλος! Τι δεν είπε! Δεν ανέφερε τον κύριο Φιλιππίδη! Τον Πέτρο Τίποτα δεν! Πάμε στο πρόγραμμα κανονικά και θα δω. Έχω πολύ Φιλιππίδη. Θα τα βγάλω όλα! Το να ουρείς το νεκρό δεν συνάδει με τις αμερικάνικες αξίες! Ενώ με τα ζωντανός θα ήταν καλύτερα. Γιατί το πρόβλημα των Αμερικανών που πιάσαν τους άλλους Αμερικανούς να κατουράνε τους Αφγανούς αντάρτες είναι ότι υπάρχουν κινητά. Το Γκουαντάναμο που δεν έχει κινητά, δεν έχουμε πρόβλημα. 10 χρόνια να γίνει δίκη εκεί δεν υπάρχει. Άμα κατουράς το νεκρό είναι. Και επειδή είπαν πολλά για την ανεργία, εξαιρώσει ένα Πέτρο Φιλιππίδη, κύριε Πέτρο Φιλιππίδη, δεν ξέρουν οι πολιτικοί πώς είναι να χάνεις τη δουλειά σου και τι πόνο σου προκαλεί αυτό, ε! Γιατί, επειδή δεν έχουν κάνει ποτέ καμία. Ποιος μπορεί να καταλάβει καλύτερα τον καημό του ανέργου παρεκτός των πολιτικών. Αυτοί είναι μονίμως άνεργοι. Επαγγελματικώς άνεργοι. Δεν ξέρουν αυτοί. Πάντως αυτή η οργανωμένη επίθεση εναντίον των πολιτικών μου θυμίζει αυτό που λέει και η μάνα. Κόντεψε να πεθάνω από την πνευμονία και λέει: Μην εμπιστεύεσαι στους γιατρούς. Καλά, να πάω στο Μανάβη να με κάνει καλά. Πού να πάω, πάω στην ξεματιάστρα. Μην εμπιστεύεσαι που γιατρούς. Κατά τα άλλα, είχαμε και τα επικίνδυνα εμφυτεύματα σιλικόνης. Δεν ξέρω γι' αυτά. Ξέρω ότι κυκλοφορεί επικίνδυνο εμφύτευμα εγκεφάλου. Το έχει κάνει πρώην πρωθυπουργός. Πρόεδρος σοσιαλιστικού κινήματος. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Έγινε ανάκληση προϊόντα. Αλλά πού να το καταλάβει το προϊόν, δεν πρέπει να του το πούν. Τελευταία ιδέα των πολιτικών. Να γίνει κέντρο τουρισμού, λέει η Ελλάδα. Τόσα χρόνια τα κέντρο τουρισμού τα υπουργεία. Τόσοι τουρίστες πέρασαν από εκεί. Πώς το πω, κύριε Πέτρο Φιλιππίδη, καλά είμαι. Γιατί κι εγώ παίζω με το σπουδαιότερο Έλληνα ηθοποιό κάθε βράδυ. Παίζω. Σίλα Σεραφή. Ο Σίλας παίζει με τους. Εγώ του λέω για πλάκα όμως. Τώρα το κατάλαβα. Ζούμε στην εποχή του against animal testing. Γι' αυτό η Τρόικα δοκιμάζει όλη την οικονομική σωτηρία μιας χώρας πάνω στο κεφάλι μας. Την πατήσαμε. Οι μόνες κόκκινες γραμμές που έχουν απομείνει είναι αυτές που φορούν στη φανέλα τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και επειδή έγινε φασαρία και με τα αδιαφανή οικονομικά των κομμάτων, μένα μου θυμίζουν και που λέει ο Χατζηχρήστος τον Ηλία του 16ου. Που λέει να ψαχτούμε όλοι μας. Ψαχτείς κι εσύ κι εγώ, που ξέρεις, μπορεί να βρεθεί το δαχτυλί σε μια αρβίλα. Σε μια αρβίλα, ναι, σε μια αρβίλα. Αυτό μου θυμίζει. Κύριε Πέτρο Φιλιππίδη, συγγνώμη γιατί έχει παίξει και τον Ηλία του 16ου. Και ξαφνικά κόφτω με τον Κωστόπουλο, κόφτω με τον Κωστόπουλο. Χθες είχε του Σεφερλί. Ε, τι να κάνω, δεν θα σχολιάσω. Σαν να με πα στην Disneyland 10χρονο παιδί και να με πει δεν θα παίξει. Δεν γίνεται. Απλώς θα τη γλιτώσει ο Πέτρος Φιλιππίδης σήμερα που θα πω για Κωστόπουλο. Και για να το διευκρινίσει, ο Σεφερλής είναι μια πρωτοκλασάτη δευτεράντζα. Σε αντίθεση, ας πούμε, για να καταλάβεις, με τον Ξανθόπουλο που ήταν χρόνια δευτεροκλασάτος πρώτος. Πρωταγωνιστής. Δευτεροκλασάτος δεν πρεμιέ όμως. Φίνος ποτέ δεν τον έπαιρνε τον Ξανθόπουλο. Το αντίστροφο είναι ο Σεφερλής. Όσοι για τον Γκουργουσόπουλο, έγραψε καλή κριτική ο Γκουργουσόπουλος, λέει μία αυτή που έκανε μία πλάκα. Και ο Χατζητάκης είχε πει για τον Φλωρινιώτη. Έγραψε για τον Σεφερλή ο Γκουργουσόπουλος. Όσοι λοιπόν για τον Γκουργουσόπουλο, έχει γράψει και κριτική που έχει δώσει συγχαρητήρια στη μετάφραση Κάπα Χιμήρη στο έργο. Κάπα Χιμήρη είναι ο ίδιος. Έχει αρχίσει και φεύγει πολύ του πράγμα, έτσι. Αυτό είναι υπό του Φιλιππίδη, το κόλλησες. Και συζητάει ο Κωστόπουλος με τον Σεφερλή. Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, γιατί το είπε ότι έχει γκέι. Και μ' αρέσουν οι γκέι, επειδή δεν έχω πάει και έχω και φίλους γκέι, και τους μιλάω κιόλας. Και πάει και στο ζωολογικό κήπο και τους χαζεύεται. Τι άλλο θα πεις. Συγγνώμη, πάει κανείς κάπου. Σίλα Σεραφή με τεροφιλόφιλος. Τι είπε, εγώ δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, τους ξεχωρίζει γκέι και μη. Τους ξεχωρίζει αξιοπρεπής και μη. Άμα έχει μυαλό, άμα βλέπει τον γκέι ή του δεν είναι γκέι. Και μετά υποδέχτηκε στο στούντιο την Κλέλια Ρένεση, την Ξανθιά, και ήταν ο Θεός η τρελά και έφυγε όταν σε έφτιαξε. Ναι, και σένα Κωστόπουλο, όταν σε έκανε ο Θεός, έκανε άσκηση. Είσαι πιο γραφείο, δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή, πώς σου ήρθε να γίνει ηθοποιός, ρωτάει ο πώς του ήρθε να γίνει παρουσιαστής την Κλέλια Ρένεση. δεν αστείδει άλλο γι' αυτή. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψει, Πέτρο Φιλιππίδη. Το να μοιράζει κουβέρτες σε αστέγους, σαν μέτρο δηλαδή, είναι σαν να έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο με τα φρένα και σου λες να σου δυναμώσω την κόρνα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αύριο Σάββατο 9 η ώρα, αλλά δύο μένουν, έτσι. Μπάντμιντον, κλεφτά υπάρχουν, Σίλα Σεραφή, μια μισή ώρα. Αν επιτρέπει και ο Πέτρος Φιλιππίδης να παίζουν κι άλλοι ηθοποιοί μόνοι τους, είναι πολύ καλοί και να έχει πολύ κόσμο. Συγγνώμη κιόλας. Καλή τύχη, διεκδικήστε τη ζωή σας και από Δευτέρα τα ξαναλέμε. Πέτρο Φιλιππίδη.